Επιτέλους τα κατάφερα! Μπορεί να χρειάστηκε και να φτάσω στην κόλαση, αλλά κατάφερα να ετοιμάσω το τέλειο unboxing! Ρε παιδιά, ποιος κούνησε το green screen! Πω, cut, πάλι! Άστο, το καίμε, θα το πάω αλλιώς! Άστο, box το κόβουμε! Εντάξει ρε μάνα, αφού δεν με θες εσύ, πάω στο πλαίσιο που με αναζητούν. Πού θα πάει λέει? Γεια σας, anime και manga fans, και καλώς ήρθατε. Αυτή τη φορά δεν έχει κάποιο review, αλλά αντίθετα κάτι διαφορετικό. Αυτή τη φορά αποφάσισα να κάνω ακόμη ένα unboxing video. Και ναι, πάει καιρός, αλλά έχουμε να δείξουμε πολλά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όλα τα προϊόντα τα πήρα από διάφορα καταστήματα. Και δεν θυμάμαι ακριβώς από πού πήρα τι, αλλά να πω την αλήθεια, κάθε φορά που αγοράζω κάτι πάω και κάνω ένα story. Άρα, άμα θέλετε να ξέρετε από πού αγοράζω κάθε φιγούρα και από πού μπορείτε να τη βρείτε, απλά κάντε με follow στο Instagram. Link στο top σχόλιο, αλλά και στην περιγραφή. Άρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, δώσε intro! Τα πρώτα προϊόντα στη σειρά δεν είναι ένα, αλλά δύο. Και αποφάσισα να τα παρουσιάσω σε σετάκι, μιας και σχετίζονται. Είναι μια φιγούρα κουμπαράς, λίγο μεγάλη ή αρκετά μεγάλη όπως βλέπετε, του Astro Boy, και ένα μάγκα το οποίο το βλέπετε είναι τεράστιο και έχει ζωγραφισμένη όλη τη ζωή του Οσάμου Τέζουκα. Και ενώ δεν θα το κρύψω, για το προηγούμενο βίντεο που ετοίμαζα, που ήταν σχετικό με τα anime openings, έπρεπε να πάω λίγο πίσω. Έπρεπε να κάνω λίγο έρευνα, έπρεπε να βρω ποιο ήταν το πρώτο opening. Και η αλήθεια ήταν ότι ήταν κάπως ζώρικο. Άρα, μετά από πολλή έρευνα, αυτό που έκανε ήταν να κάνω το αμέσως επόμενο. Να πάω να ψάξω το πρώτο anime. Και στη σειρά σταδιακά άρχισα και προχώραγα μέχρι να βρω το πρώτο anime το οποίο χρησιμοποιεί μουσική για το intro του. Και έτσι κατέληξα στη δουλειά του Οσάμου Τέζουκα. Και προφανώς, άμα δεν έχετε δει αυτό το βίντεο, πραγματικά χάνετε. Είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ένα αφιέρωμα στα anime openings, στη χρησιμότητά τους και γενικότερα μερικά ωραία τρίβια. Άρα, θα αφήσω ένα linkάκι στην περιγραφή. Και ναι, αφού τελείωσε το βίντεο, άρχισα να μου δημιουργείται μια ανάγκη να μάθω περισσότερα για τον Οσάμου Τέζουκα. Άρα αποφάσισα να πάρω αυτό το βιβλιαράκι και σταδιακά να διαβάζω την ιστορία του. Έτσι, ταυτόχρονα, γιατί να πω την αλήθεια, δεν έχω πολλές αναμνήσεις από τον Οσάμου Τέζουκα στην Ελλάδα. Θυμήθηκα ή άρχισα να θυμάμαι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλές σειρές. Θα προσπαθήσω να τις βάλω εδώ στην οθόνη. Αν θυμάμαι καλά, μία σίγουρη σειρά που υπήρχε στα ελληνικά ήταν Ο Πρίγκιπας Υπότης, κάπως έτσι λεγότανε, και αρκετές άλλες. Πάντως, πάντα είχα την εντύπωση ότι στην Ελλάδα είχε παιχτεί το Astro Boy. Γιατί θυμόμουν ότι υπήρχε ένα καρτούν, αλλά θυμόμουν ότι το όνομά του δεν ήταν Astro Boy, ήταν Super Mars. Έτσι έκανα λίγο έρευνα και ανακάλυψα ότι όχι μόνο αυτό που είχαμε πάρει στην Ελλάδα δεν ήταν ο Super Mars ή δεν ήταν καμία έκδοσή του, αλλά αντίθετα ήταν μια άλλη σειρά που ονομάζεται Jetter Mars. Που όταν ήρθε στην Ελλάδα για κάποιο λόγο το Jetter το αλλάξαμε σε Super. Τέλος πάντων όμως η ιστορία ήταν να είναι full remake του original ασπρόμαυρου Astro Boy, αλλά τελικά λόγω προβλημάτων στην παραγωγή μαθαίνουμε ότι ο Σάμου Τέζουκα αποφάσισε να το κάνει original σειρά. Έχει τα μεγάλα μάτια και φυσικά μοιάζει πάρα πολύ στον Astro Boy, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν έχει το anime style που τα anime έχουν στις μέρες μας. Και για όσους δεν ξέρετε, ο Σάμου Τέζουκα είναι αυτός που έκανε διάσημη την χρήση μεγάλων εκφραστικών ματιών στα άνιμε. Συνήθως τα περισσότερα άνιμε, στο πρόσωπο, τα μάτια χρησιμοποιούνται για την περισσότερη έκφραση. Άμα δείτε δηλαδή, τα μάτια είναι αυτά που καθορίζουν τι θα είναι ο χαρακτήρας. Μεγάλα στρογγυλά μάτια συνήθως έχουν οι πρωταγωνιστές ή αντίστοιχα οι καλόκαρδοι χαρακτήρες. Μητερά μάτια έχουν συνήθως είτε οι κακοί χαρακτήρες είτε οι πονηροί. Ένα πολύ απλό παράδειγμα ήταν ότι όταν ο Σαγκόκου μεταμορφώθηκε σε Super Saiyan, ενώ τα μάτια του ήταν πάντα στρογγυλά, για πρώτη φορά άρχισαν να ζωγραφίζονται τριγωνικά. Αντίστοιχα, χαρακτήρες όπως ο Βεντζέτα, τα μάτια του ήταν μόνιμα μητερά, διότι από την αρχή τους θεωρούσαν κακούς χαρακτήρες. Δεν διαφέρει πολύ από τα Astro Boy. Η κύρια διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά έχει δύο δημιουργούς, όπου ένας δημιουργεί την τεχνητή νοημοσύνη και ο άλλος δημιουργεί το κορμί του. Και φυσικά ένας από τους δύο είναι ο πιο normal και ο άλλος είναι ο πιο σκληρός και ο πιο άκαρδος. Και προφανώς ο πρωταγωνιστής μας, ο Super Mars, ο Jetter Mars, παθαίνει ένα κόλλημα με τον πιο άκαρδο δημιουργό και αρχίζει να τον αντιμετωπίσει σαν πατέρα του. Όπου ο ίδιος από τη μεριά του είναι αρκετά σκληρός μαζί του, δίχως να θέλει να τον αντιμετωπίσει σαν παιδί, αλλά περισσότερο σαν μηχανή. Συγκεκριμένα μια μηχανή πολέμου. Είναι ωραία ιστοριούλα, υπάρχουν όλα τα μεταφρασμένα επεισόδια στα ελληνικά και θα τα αφήσω και σε link στο top comment ώστε να μπορείτε να τα δείτε. Και η μεταγλώτηση είναι αρκετά καλή, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ παλιά για την εποχή της. Δεν θυμάμαι που ακριβώς πεζότανε, θα τολμήσω να το παίξω τζόγο και να πω ότι πεζότανε στο Junior TV. Ένα αρκετά παλιό κανάλι που έπαιζε κινούμενα σχέδια, το οποίο συνέχεια εξελίχθηκε σε 06 και τώρα είναι το αντίστοιχο Smile. Το οποίο
τράπεζοι κρίνουν ασχέδια από παλιές μεταγλωτήσεις. Και ναι, αυτή είναι η φιγούρα μας, όπως βλέπετε γύρω-γύρω έχει πάρα πολλά logos από το Astro Boy στην original μορφή του. Και μια ακόμη λεπτομέρεια που θέλω να προσθέσω είναι ότι για μια περίοδο, άμα δεν κάνω λάθος, το Mega έπαιζε πάρα πολύ πρωί μια πιο μοντέρνα έκδοση του Astro Boy στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Ήταν κάτι περιόδους που για κάποιο λόγο το Mega τα ξημερώματα έβαζε κινούμενα σχέδια του στυλ Cyborg 009, έβαζε Boondocks, το οποίο δεν είναι άνιμε, απλά ήθελα να το αναφέρω σαν fact. Και φυσικά έπαιζε και μια πιο μοντέρνα έκδοση του Astro Boy που προσωπικά μου έμοιαζε περισσότερο με Mega Man. Η φιγουρίτσα μας είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά είναι τεράστιο ακαλματίδιο με τον Astro Boy να ποζάρει, λες και είναι ο Superman, έτοιμος να πετάξει. Με το κεφάλι του να έχει μια εγκοπή για να μπορείς να βάλεις τα κέρματα. Και το βιβλιαράκι μας, το Διοσάμου Τέζουκα Story, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάγκα, τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα μάγκα όπως βλέπετε που έχω στο background, που εικονογραφεί όλη τη ζωή του Οσάμου Τέζουκα. Από μικρό παιδί, πώς μεγάλωσε στο σχολείο, μέχρι πώς εξελίχθηκε συνέχεια στη ζωή του, την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, και τέλος την κατακλείδα της ζωής του. Και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με μάγκα, ασχολήθηκε με animation. Συγκεκριμένα στη ζωή του κατάφερε και έγραψε 150.000 σελίδες μάγκα. Είναι τρελό, δηλαδή θα ξανακοιτάξω τα νούμερά μου και ελπίζω να μην είναι λάθος, αλλά πραγματικά ο άνθρωπος από μικρό παιδί ανέπνεε μάγκα. Και προφανώς η προσφορά του στο μάγκα community και γενικότερα στους μαγκάκα του μέλλοντος ήταν τεράστια. Προχωρώντας όμως από τον Οσάμου Τέζουκα, θα πάμε σε μια σειρά την οποία πραγματικά την αγαπώ. Το Fairy Tail. Και μην ακούσω κανένα σας γκρινιάζει, το Fairy Tail είναι εκπληκτικό. Ήταν ένα αρκετά καλό σόνεν με πάρα πολύ ωραίους πρωταγωνιστές και προσωπικά νιώθω πάρα πολύ άσχημα που δεν έχω αφιερώσει κάποιο βίντεο σε αυτό. Το Fairy Tail είναι μια σειρά την οποία πραγματικά τη συμπαθώ. Ξέρω ότι έχει μίσος από τον κόσμο που κυρίως είναι κάπως μη μίσος, δηλαδή το μισούν για πράγματα τα οποία τα κάνουν όλοι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άφησε κάποιο στίγμα. Συγκεκριμένα το Fairy Tail ήταν το πρώτο μάγκα που με έκανε να θέλω να αγοράσω μάγκα ολοκληρωτικά. Αυτό που με έκανε να αλλάξω γνώμη και να αγοράσω περισσότερα μάγκα και να θέλω να τα ολοκληρώσω ήταν τα Magical Games του Fairy Tail. Ναι, no joke! Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό έκανα. Με το που διάβασα τα Magical Games, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, μου άρεσαν τόσο πολύ σαν ιστορία. Και προσωπικά τα θεωρώ το καλύτερο κομμάτι του Fairy Tail. Είναι μετά από ένα τεράστιο time skip. Οι φίλοι μας έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο, παίρνουν κάποια power-ups και μπαίνουν σε ένα τουρνουά το οποίο, μα το Θεό, λατρεύω ότι δεν είναι μόνο ξύλο. Είναι δοκιμασίες, είναι ξύλο, είναι Battle Royale, είναι 1v1, είναι 2v2. Είναι εκπληκτικό και πραγματικά είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε για το fan service. Το Fairy Tail είναι πολύ καλό. Θα το πρότεινα να το διαβάσετε ή τουλάχιστον να του ρίξετε μια ματιά. Το manga είναι καλύτερη εμπειρία από το anime. Το anime δυστυχώς μετά την πρώτη σεζόν άλλαξε στούντιο με αποτέλεσμα ποιοτικά να πέσει. Μέχρι τουλάχιστον δεύτερη σεζόν όλα καλά. Αντικειμενικά ο τελικός πόλεμος, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι πόλεμοι στα manga shonen, δεν είναι πάρα πολύ καλός. Τουλάχιστον όμως στο manga προχωράει πολύ καλύτερα. Στο anime είναι πολύ αργός, στο animation ποτέ δεν φτάνει σε ένα καλό σημείο και αντικειμενικά δεν τη θεωρώ την κατακλείδα του μάγκα. Αν και το μάγκα ολοκληρώθηκε, υπάρχει ένα αντίστοιχο μάγκα, το 100 χρόνια Quest, το οποίο συνεχίζει την ιστορία και αντίθετα με το Final War είναι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, πίσω στο unboxing μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό εδώ. Αυτά είναι τα κλειδιά της Lucy. Όσοι ξέρετε από Fairy Tail, προφανώς έχετε δει τη Lucy, που κατά τη γνώμη μου ήταν η πρωταγωνίστρια της σειράς. Όσο και αν θέλω να λέω ότι και ο Νάτσο ήταν πρωταγωνιστής, προσωπικά νιώθω ότι πλην μερικών arcs, όλη η ιστορία ήταν γύρω από τη Lucy. Και ναι, μιας και το Netflix τώρα το κυκλοφόρησε, ή τουλάχιστον κυκλοφόρησε το πρώτο κομμάτι, θα ήθελα να κάνω ένα τεράστιο shout out στο Eden Zero. Όπου το Eden Zero είναι μακράν καλύτερο, ο Μάσιμα έχει μάθει από τα λάθη του, γράφει πολύ καλύτερους χαρακτήρες, δεν δίνει βάση μόνο στο να χτίσει δυνατό πάρτι, αλλά ταυτόχρονα να κάνει develop και τον κόσμο του. Και όλη η διαδικασία όπου ταξιδεύουν σε διαφορετικούς πλανήτες είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Πέρα δηλαδή από τους σημαντικούς χαρακτήρες και τα σημαντικά backstories, το Eden Zero δίνει βάση στην εξερεύνηση του κόσμου, μιας και αποτελεί μέχρι στιγμής την καλύτερη σειρά του Hiro Mashima κατά τη γνώμη μου. Έχει πάρα πολύ world building, αμέτρητους πλανήτες και κάθε πλανήτης έχει διαφορετικούς χαρακτήρες που εξερευνούνται. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο μυστήριο που ισχύει από πίσω και κάθε χαρακτήρας, πέρα από το design του που ειλικρινά ο Mashima έχει πάρα πολύ όμορφα designs, έχει και το Aether Gear. Τι είναι το Aether Gear? Μαχώ! Αλλά για τώρα θα αφήσουμε το Eden Zero στην άκρη, μέχρι τουλάχιστον να βγει μια φιγούρα της Homura που θέλω να αποκτήσω. Ο Taku Store, κάνε δουλειά! Όλα τα κλειδιά που απέκτησε η Lucy κατά τη διάρκεια της σειράς που της επέτρεπαν να καλέσει πνεύματα. Από το λιγότερο σπάνιο κλειδί της των Πλου μέχρι τα χρυσά κλειδιά όπως τον Loki που δίνουν πρόσβαση στα δυνατότερα πνεύματά της. Και φυσικά την στη μοναδική της τεχνική, το Stardress. Ειλικρινά λατρεύω πώς τα κλειδιά ξεκινήσανε σαν σάμονιν αντικείμενα, στη συνέχεια την βοηθούσαν να πάρει power-ups ή τουλάχιστον να δυναμώσει τη μαγεία της και έγιναν κυριολεκτικά όπλα που μπορούσε να πολεμήσει μαζί τους. Είναι γενικότερα όλο το mental πίσω από τη Lucy, μιας και η Lucy πίστευε ότι η πραγματική μαγεία
κρύβεται πίσω από την αγάπη. Άρα όλα τις τα κλειδιά αναπτύχθηκαν ώστε αρχικά να την προστατεύουν και συνέχεια και η ίδια να μπορεί να σταθεί μόνη της και να προστατέψει και αυτούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και διακριτικό γράψιμο και ειλικρινά νιώθω άσχημα όταν κάποιοι κράζουν το μάσημα για αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι ωραία στα σόνεν. Και αυτό εδώ το κλειδί σας θυμίζει κάτι. Τι θα γίνει άμα τρυπηθώ? Περίεργο. Συνεχίζουμε. Και φυσικά το κουτάκι μας δεν περιορίζεται μόνο στα κλειδιά της Λούση, αλλά επίσης και στον κρίκο που είχε για να τα κρατάει στη ζώνη της και τα δύο πιο σημαντικά αξεσουάρ. Το λόγο του Fairy Tail, που πραγματικά όσοι είστε φαν του Fairy Tail ήδη έχετε ένα μενταγιόν. Και τέλος, μια τεράστια έκπληξη που δεν την περίμενα, το μενταγιόν του Grey, το οποίο, άμα θυμάμαι καλά, είναι reference στο manga του Rave. Και πραγματικά, άμα δεν έχετε ιδέα τι είναι το Rave, απλά ακούστε αυτό το τραγούδι. Ναι, η αγγλική μεταγλώτηση είναι τόσο κακή. Και μεταξύ μας θέλω να κάνω μια αποκάλυψη. Πολλοί με ρωτάτε συνήθως ποια είναι η waifu μου. Κάποιες φορές αναφέρω την Έζουκο, κάποιες την Αφτάλια, κάποιες επίσης και χαρακτήρες από το Καγκεγκουρούι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δύο είναι οι μεγάλες waifu μου. Και επιτέλους θα το αποκαλύψω σε όλο τον κόσμο! Δεν είναι μυστικό, η μία είναι η Λούση, η άλλη είναι η Έρζα. Ποια είναι πρώτη, ποια είναι η δεύτερη, δεν ξέρω. Τίνω προς τη Λούση, αλλά μεταξύ μας η Έρζα είναι μεγάλη αδυναμία. Γι' αυτό είπα να πάω με την Έρζα. Και ναι, κι αν και η Έρζα τα έχει πλούσια, δεν είναι μόνο αυτό το χαρακτηριστικό που τη χαρακτηρίζει. Είναι μια από τους πιο δυνατούς, αν όχι δυνατότερη χαρακτήρα στο Fairy Tail, και ταυτόχρονα η πιο ικανή μέσα σε όλο τον Guild. Τους οργανώνει, όλοι τη φοβούνται, αλλά ταυτόχρονα και όλοι τη σέβονται. Είναι πανίσχυρη, αλλά και το μεγαλύτερο κουτορνήθι. Και το πάρα πολύ ωραίο πράγμα με το μάσημα είναι ότι μπορεί να τη ζωγραφίσει και σεξουαλικά, αλλά και φουλ γλυκιά. Είναι λίγο περίεργο. Συνήθως στα άνιμε οι χαρακτήρες ακολουθούν κάποια στερεότυπα. Έχουμε τον δυναμικό, έχουμε τον πρωταγωνιστή, έχουμε τον συμπροταγωνιστή, έχουμε τον αντιήρωα, έχουμε τους κακούς, έχουμε την κομενάρα η οποία είναι εκεί πέρα απλά για να ποζάρει, έχουμε και φυσικά την κοπελίτσα η οποία είναι η ντροπαλούλα. Η διαφορά όμως με το Fairy Tail είναι ότι όλοι οι θηλυκοί χαρακτήρες έχουν πάρα πολλές προσωπικότητες. Υπάρχουν δυναμικοί χαρακτήρες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ντροπαλοί αν ξέρεις να βρεις τα σωστά κουμπιά τους. Από την πιο σημαντική στην πιο ασήμαντη, όλες έχουν κάτι να προσφέρουν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να είχα μια φιγούρα της. Συγκεκριμένα με την ανανεωμένη της στολή στο δεύτερο κομμάτι του άνιμε. Αν και να πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα μια στολή που χρησιμοποίησε κυριολεκτικά μόνο σε μια μάχη για λίγη ώρα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα βολευτούμε όμως με αυτή την Έρζα. Η Έρζα στο σχέδιό της πάντα φορούσε ένα πουκάμισο από κάτω φούστα και μπότες. Και όταν πολεμούσε φορούσε επίσης μια ασημένια πανοπλία. Αυτό είναι το απλό της look. Με την πάροδο του χρόνου ο Μάσιμα άρχισε να τη ζωγραφίζει με διαφορετικό τρόπο και αυτό είναι το μοντέρνο της design. Η φιγούρα αναπαριστά άψογα το χαρακτήρα από το άνιμε που για κάποιο λόγο το σπαθί της, αν και πλαστικό, κόβει πάρα πολύ. Και από κάθε οπτική γωνία δείχνει εκπληκτική. Και κοιτάξτε λεπτομέρεια. Το οποίο εκτιμώ. Αλλά ότι το μάτι της κρύβεται πίσω από το μαλλί της. Jesus Christ, ποιος τη σχεδίασε αυτή τη φιγούρα? Δεν ξέρετε ότι τα μάτια των χαρακτήρων στα άνιμε δεν κρύβονται πίσω από μαλλιά. Ίσα ίσα φαίνονται. Θεέ μου, τι ανακρίβε είναι αυτή? 0 στα 10. Δεν αξίζει φιγούρα. Πετάχτε την. Next! Και ναι, guys, unboxing χωρίς Dragon Ball γίνεται? Δεν γίνεται. Άρα θα σας δείξω ένα σετάκι Dragon Balls που πήρα σε μια πανέμορφη θήκη που μοιάζει με δρακοραντάρ. Παν και είναι λίγο πετίτ για τα ενήλικα γυμνασμένα χέρια μου, κάνοντάς με να δείχνω σαν το βασιλιά Πίκολο όταν τις είχε βρει για πρώτη φορά. Και ναι, άμα τις συγκρίνω με μια μεγάλη Dragon Ball, όντως δείχνουν μικρούλες, εξακολουθούν να είναι ωραίες. Και πραγματικά για την τιμή τους νιώθω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετάκι μπορείς να έχεις. Ακόμη και η θήκη που έρχονται, το δρακοραντάρ, μου θυμίζει κάπως το τεράστιο ραντάρ που είχε η Bulma στο Dragon Ball Super για να βρει τη Super Dragon Balls. Προφανώς ήταν κάπως διαφορετικά σχεδιασμένο, αλλά τι να κάνουμε. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία συλλογούλα και προφανώς δεν μπορείς να λέγεσαι Dragon Ball fan άμα δεν έχεις τις Dragon Balls. Πώς αλλιώς θα καλέσεις το Σέντρον? Μεγάλε Σέντρον, θέλω να φτάσω στους 20.000 subscriber πριν το τέλος του 2021. Τι καλύτερο από το να κλείσω με κάτι το οποίο όλοι ξέρουμε. Ένα καπελάκι με το λόγο της Capsule Corp μεταλλικό, στα χρώματα του Future Trunks και με το λόγο του Dragon Ball από πίσω. Ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο ειλικρινά μου πρόσφερε την καλύτερη συζήτηση. Λίγο ιστοριούλα.
Το Σαββατοκύριακο βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας και εκεί πέρα πέρασα όπως πάντα από το Monsterville. Ένα μαγαζάκι το οποίο δεν είναι ανοιχτό μάγαζο, είναι περισσότερο μουσική και γενικότερα geek stuff. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε πράγματα ακόμη και από το Rick and Morty. Στα λίγα άνιμε πράγματα που έψαχνα, κατάφερα και βρήκα ένα θερμός My Hero Academia. Και ναι, το θερμός δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου, άρα άμα θέλετε να το δείτε, μπορείτε να πάτε να το δείτε στις φωτογραφίες μου στο Instagram. Το καλύτερο όμως ήταν ότι όταν είδα το καπέλο, δίπλα του υπήρχε ένα άλλο καπέλο που είχε το λόγο του Majin. Majin Buu, Majin Vegeta, πείτε το όπως θέλετε. Majin το λέμε γενικότερα. Ή τουλάχιστον το λόγο του Babidi. Δεν ξέρω, δεν έχει πάρει ποτέ official όνομα αν δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με στα σχόλια. Πώς λέγεται επίσημα αυτό το λόγο. Πείτε το και κερδίστε τη μεγάλη μου αγάπη. Feel free να αφήσετε από κάτω σχόλια με τις απαντήσεις σας. Και εκεί για να συνεχίσω την ιστορία μου, το άτομο που δούλευε γυναίκα μου κάνει α, το καπέλο του Μπού. Και okay, κοιτάξτε, να δεχτώ να μου πει το καπέλο Dragon Ball. Προφανώς ο άνθρωπος δουλεύει εκεί πέρα ή το μαγαζί είναι δικό του, δεν ξέρω, άρα πρέπει να ξέρει το εμπόρευμά του. Αλλά το γεγονός ότι ήξερε ότι είναι του Μπού δημιούργησε μία αλυσιδωτή αντίδραση και αρχίσαμε και πιάσαμε τον μπλα. Γενικότερα στο Monsterville είναι πάρα πολύ καλά τυπάκια και χάρηκα τη συζήτηση μαζί τους. Έχω πάει 5-6 φορές, έχουμε πιάσει συζήτηση για οτιδήποτε και κάποια στιγμή θα πάω να αγοράσω και το παιχνίδι Jumanji από αυτούς. Αλλά ως τότε τα παιδιά έχουν τρομερό μαγαζί. Αλλά οκ, okay, αρκετά με την προθέρμανση. Ωραίο το unboxing, αλλά καιρός να μπαίνουμε στο βαρύ πυροβολικό. Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση θα περάσουμε σε μια σειρά την οποία την έμαθα πριν μερικά χρόνια, αλλά ειλικρινά τη λατρεύω. Και όσοι με ξέρετε, ξέρετε που αναφέρομαι. Στο Demon Slayer. Λάτρεψα την πρώτη σεζόν και τη θεωρούσα κρυφό διαμαντάκι, που μετά από λίγο καιρό ανακάλυψα ότι όχι μόνο δεν ήταν κρυφό διαμαντάκι, αλλά ήταν ένα από τα καλύτερα μάγκα του Shonen Jump εκείνη την περίοδο. Κάθισα, διάβασα όλο το μάγκα, που έχει εκπληκτικά στιγμιότυπα. Είδα την ταινία, όπου τη θεωρώ μία από τις καλύτερες animated ταινίες που έχω δει. Βρίσκεται κάπου εκεί ψηλά στη λίστα μου. Ποια λίστα μου? Κάποτε ίσως κάνω κάποιο βίντεο για να σας δείξω. Άμα θέλετε να κάνω βίντεο για ταινίες anime που μου αρέσουν, γράψτε το στα σχόλια και θα το δω. Αν μαζευτούν αρκετά σχόλια, ίσως το κάνω. Και ναι, δεν θα κρύψω ότι αν και έχω αφιερώσει 3 βίντεο για τον Demon Slayer, και ναι, αν και ακόμα περνάω φάση Zenitsu, μπράβο σε εσένα που το ανέφερε στο Instagram, λατρεύω επίσης και το Rengoku. Στο βίντεο που είχα κάνει αφιερωμένο στην ταινία, πριν καλά-καλά βγει, είχα αρχίσει και μάζευα μέχρι και τους τόμους, γιατί ήθελα να ξαναδιαβάσω την ιστορία και να την έχω στα χέρια μου. Αλλά ταυτόχρονα είδατε ότι κάπου στο background είχα και το σπαθί του Rengoku, αλλά επίσης και μία φιγούρα του Tanjiro. Άρα τι καλύτερο από μία φιγούρα η οποία να πηγαίνει μαζί με τον Tanjiro. Έναν Rengoku ο οποίος θα μπορεί να ποζάρει μαζί του. Και ναι, από τη σύγκρισή του με την Έρζα, βλέπετε πόσο μεγάλη φιγούρα είναι. Κυριολεκτικά είναι τεράστιος και λεπτομερέστατος. Έχουμε τις φλόγες του, έχουμε τα ρούχα του, έχουμε φυσικά την κάπα του να ανεμίζει και το κλασικό του σπαθί. Όλα αυτά με το στυλ της αναπνοής της φωτιάς. Έχει μια πανέμορφη πόζα μέσα στις φλόγες και είναι έτοιμος να κάνει επίθεση. Και μια πανέμορφη λεπτομέρεια που ειλικρινά δεν την έχω δει πάρα πολύ συχνά σε φιγούρες οι οποίες δεν είναι νεντερόιντ, είναι ότι το πρόσωπο του Rengoku έχει εκφράσεις. Συγκεκριμένα αφαιρώντας τα μαλλιά του, μπορείς να έχεις τον Rengoku είτε να ποζάρει χαρούμενος, είτε αντίθετα να ποζάρει σοβαρός. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, απλά δεν το έχω συνηθίσει με αγαλματίδια. Και πραγματικά το εκτιμώ. Αν μπορούσε επίσης να αφαιρέσω και την κάπα, θα ήταν η τέλεια φιγούρα. Και απλά κοιτάξτε τη λεπτομέρεια. Η φιγούρα είναι μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα δεν χάνει σε τίποτα. Και όπως και ο Tanjiro, είναι ωραία από κάθε οπτική γωνία. Απλά τη λατρεύω. Είναι ο τέλειος Rengoku απλά για να τον βάλει στο γραφείο σου να στέκεται. Και ναι, θα βάλουμε λίγο το Rengoku στην άκρη, γιατί τώρα έρχεται κάτι μεγάλο. Και όπως καταλαβαίνετε, πήγα και το έκανα. Πήγα και αγόρασα τον Ichiri σπαθί του Tanjiro από την αρχή της σειράς. Το μαύρο ξύφος το οποίο του δίνεται όταν ξεκινάει την περιπέτειά του. Ή μπορεί να είναι το δεύτερο σπαθί που του δίνεται, διότι ο Tanjiro έχει μια τάση να σπάει τα σπαθιά του. Και βλέπετε μόνο και μόνο από το κουτί του ότι βγάζει ποιότητα. Ωραία γράμματα στα Ιαπωνικά, ωραία εικόνα του Tanjiro και σου λέει «Έλα να με ανοίξεις, είμαι γαμάτο!» Άρα χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας το ανοίξουμε! Είναι μια 100% ακριβής αντιγραφή του σπαθιού του Tanjiro, το οποίο έρχεται με τη βάση του, με μόνο παράπονο είναι ότι αν και δείχνει τέλειο από κάθε οπτική γωνία και ειλικρινά ακόμα και στα χέρια ενός ενηλίκου είναι πάρα πολύ βολικό και είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μην φαίνεται σαν να αγοράζεις ένα παιχνίδι, είναι όλο πλαστικό. Και ναι, ειλικρινά, καταλαβαίνω η λάμα να είναι πλαστική, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ακόμα και η βάση που το κρατάς είναι πλαστική. Περίμενα να είναι υφασμάτινη. Το φτηνό σπαθί του Rengoku που αγόρασα είχε και υφασμάτινη βάση, αλλά επίσης η λάμα του ήταν μεταλλική. Έχανε πάρα πολύ σε λεπτομέρεια, αλλά οκ, okay, έκανες και λίγο τα στραβά μάτια, διότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ φτηνό. Το συγκεκριμένο ήταν αρκετά ακριβό. Και γιατί όμως? Αν και δίνει μια πανέμορφη αίσθηση, δυστυχώς το γεγονός ότι είναι πλαστικό και είναι αρκετά ελαφρύ, χαλάει κάπως την εμπειρία. Δηλαδή, κρατάς σπαθί. Δεν έχεις την αίσθηση ότι κρατάς κάτι πραγματικό στο χέρι σου και όχι ένα παιχνίδι. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι το βάρος προσθέτει μια αυθεντικότητα στο προϊόν. Συνήθως όταν κάτι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, νομίζεις ότι είναι φτηνιάρικο. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί και να μην είναι.
Και θα μου πείτε, λογικά το κάνανε για να μην χτυπήσει κανένα παιδί. Και θα σας πω, όχι παιδιά, δεν το κάνανε να μην χτυπήσει κανένα παιδί, γιατί το συγκεκριμένο σπαθί είναι αρκετά ακριβό. Κανένα παιδί δεν πρόκειται να διαθέσει τόσα πολλά λεφτά. Αυτό το σπαθί έχει φτιαχτεί ασυλλέκτες. Και ναι, δυστυχώς, όσο όμορφα σχεδιασμένο και να είναι, το πλαστικό δεν δικαιολογεί την υψηλή τιμή. Θέλω κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι να αξίζει. Θέλω. Ναι, οκ. Okay. Το γεγονός ότι το σπαθί έχει κουμπιά τα οποία περιέχουν ήχους όπως τον Τάντζιρο να εμψυχώνει τον εαυτό του, τον Τάντζιρο να εμψυχώνει τους φίλους του ή γενικότερα να φωνάζει όλα τα breath, δεν είναι αρκετό. Θέλω κάτι έξτρα. Θέλω κάτι το οποίο να δικαιολογεί. Οκ. Okay, ξαφνικά υψηλή τιμή. Δεν με πειράζει καθόλου. Αλλά για να τα μαζέψουμε όλα αυτά στην άκρη, για να κάνουμε λίγο χώρο. Γιατί φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι του βίντεο. Φτάσαμε στην υπερπαραγωγή. Φτάσαμε. Όπα, ένα λεπτό. Με έπιασε η τουαλέτα. Επιστρέφω σε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Γοργόνες και μάγκες μου. Μπαμπίνες πρωτοτρέλα, μπαμπίνες ο προσφοράς. Πρωί πρωί τράβηξα στο Γερμανάρα. Εν μέσω καύσωνα, άμα είναι να πηγαίνεις πουθενά για να κάνεις καμιά δουλίτσα, να κάνεις καμιά αγορά, είναι στις 8 μέχρι στις 9 το πρωί και μετά βουρ μέσα. Χαμός, ακόμα και τώρα, αμάν με αυτούς τους καύσωνες. Και τι αγοράς ο μπαμπίνες από το Γερμανάρα. Extra large. Μπαμπίνο, τι κάνεις εδώ? Μπαμπίνο, που πας? Κάτσε, κάτσε να κάνουμε παρέα βίντεο. Έφυγε. Τι παίζει? Οκ, okay, καιρός να ολοκληρώσουμε το βίντεο με τις μεγαλύτερες και καλύτερες φιγούρες του My Hero Academia στη συλλογή μου. Αρχίζοντας φυσικά με τον Ντέκου και την εμφάνισή του στην πρόσφατη σεζόν. Χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα νέα του παπούτσια για το suit style, αλλά και τα γάτια για το Air Force, επιτρέποντάς του να πετάει κρουστικά κύματα από τα δάχτυλά του. Και ας μην ξεχνάμε, τα χέρια του να περιτριγυρίζονται από το full cowling από το One for All. Θα προτιμούσα αντί για το full cowling να είχαμε τον Black Whip, αλλά τέλος πάντων. Πραγματικά είμαι ο μόνος που ήθελε τον Black Whip να είναι μαύρο κόκκινο και όχι μαύρο πράσινο. Νιώθω ότι το μαύρο πράσινο είναι λίγο περίεργη επιλογή. Τέλος πάντων όμως, αφήνοντας πίσω το rant μου για τον Black Whip, καιρός να γυρίσουμε στο πρόσωπο του Τάντζιρο. Excuse me, what? Καιρός να γυρίσουμε στο πρόσωπο του Τάντζιρο, το οποίο είναι λεπτομερέστατο και είναι μια άψογη μεταφορά του animated μοντέλο του στην πραγματική ζωή. Μπορεί να μην φαίνεται στην κάμερα, αλλά σε κάποια σημεία της φιγούρας έχουν πάει και έχουν κάνει dry brushing. Δηλαδή έχουν πάρει ένα πινέλο και έχουν περάσει και έχουν δημιουργήσει ζημιές στη στολή του, καθώς επίσης και επιπλέον σκίαση. Η σκίαση δεν είναι από το φως που πέφτει πάνω του. Έχουν ζωγραφίσει πραγματική σκίαση, κάνοντάς το να δείχνει ωραίος από κάθε οπτική γωνία. Είναι αρκετά ρεαλιστικό και πραγματικά θα προτιμούσα έτσι να δείχνουν τα μοντέλα στο Jump Force και όχι. Δεν θέλω τέτοιες εμπειρίες. Η φιγούρα έχει βάθος, τα χρώματά της είναι πανέμορφα και δείχνει άψογος. Αλλά τι θα ήταν ο πρωταγωνιστής του My Hero Academia αν δεν υπήρχε ένας αντίστοιχος συμπροταγωνιστής για να καλύπτει τη βαρετή του προσωπικότητα. Διότι, πάρε το απόφαση, ο Ντέκου είναι κάπως βαρετός. Και μπορώ να πω ότι έχω αναπτύξει ένα mini bromance με τη φωνή του Νομπουχίκο Οκαμότο. Σε όποιο άνιμε και να τον ακούω, πάντα κλέβει την παράσταση. Ακούγεται και δυναμικός, ακούγεται και φωνακλάς, αλλά γενικότερα ακούγεται διαφορετικός. Μπορείς να καταλάβεις τη φωνή του πάντοτε, αλλά πάντοτε βάζει μια πινελιά για να ακούγεται ωραίος. Και ναι, κυρίες και κύριοι, δεν τρέπομαι, βγαίνω δημόσια και θα το πω. Αντίθετα με τον Τακεχίτο Κογιάσου, ο Οκαμότο έχει μεγαλύτερη εμβέλεια στη φωνή του. Ρε φίλε, κοίτα κάτι πράγματα. Όλοι γίνανε κριτικοί εδώ μέσα. Καλά, καλά! Καλά, οκ. Okay. Σταματάω. Και μα το Θεό, ό,τι είπα για τη φιγούρα του Ντέκου, εδώ ισχύει επί χίλια. Η εκφραστικότητα, η πόζα, πραγματικά. Υπάρχει λόγος που ο Μπάκουγκο βγαίνει πάντα πρώτος στα ranking του My Hero Academia. Έχει
πραγματική προσωπικότητα. Μπορεί να είναι ένα αρχίδι, αλλά είναι ένα αρχίδι το οποίο σου αρέσει να το βλέπει. Ξέρω ότι στην αρχή γραφόταν αρκετά υπερβολικό στο σημείο που να πήγαινε στην αντίπερα όχθη. Και ναι, αν και το My Hero Academia είναι κάπως εμπνευσμένο από τον Ναρούτο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που στην περίπτωση του Μπάκουγκο δεν τον κάνανε έναν Σάσουκε και αντίθετα τον αναπτύξανε διαφορετικά. Αν και η ανάπτυξή του ειλικρινά πήρε πάρα πολλά άρξη ώστε να κάνει τον κύκλο της, και τώρα στο τέλος του μάγκα αρχίζουμε και μαθαίνουμε μερικές πληροφορίες. Ο Μπάκουγκο είναι ένα συμπαθητικό αρχίδι που χαίρεσαι να το λες. Αλλά αντίθετα με σένα, δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη σου. Σε κάθε σκηνή που είναι, ειδικά μετά το τουρνουά, που κάπως ηρέμησε, κλέβει την παράσταση. Με τις καλύτερες γκριμάτσες, τις καλύτερες αντιδράσεις, ακόμα και κάποια στιγμιότυπα τα οποία προσπαθεί να ακούγεται cool και δεν του βγαίνει, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί να το παίξει. Η έκφραση, η λεπτομέρεια, ο εξοπλισμός του. Και ναι, τρελό shout-out στις μπότες και στο παντελόνι του. Ο Μπάκουγκο έχει γενικότερα μια λεπτομερέστατη στολή, που ειλικρινά, η Bones κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να το ζωγραφίζει. Αλλά ναι, σε ένα στατικό μοντέλο προφανώς και δίνει καλύτερη. Δείτε τα μαλλιά του, δείτε τα όπλα του, ακόμα και η έκρηξη που έχει στο χέρι του είναι όλα κομμάτια της προσωπικότητάς του. Και θα τον παραδεχτώ. Έκανα ένα πείραμα. Έδειξα τον Ντέκου αλλά και τον Μπάκουγκο στο μικρό μανιψάκι. Το μικρό μανιψάκι είναι 5 χρονών. Προφανώς δεν έχει δει My Hero Academia, δεν ξέρω από άνιμε. Και γύρισα και του είπα ποιον από τους δύο συμπαθείς περισσότερο και ποιος πιστεύεις ότι είναι πρωταγωνιστής. Και ναι, μεταξύ του Ντέκου και τον Μπάκουγκο μου έδειξε τον Μπάκουγκο. Μου είπε συγκεκριμένα ότι δείχνει και πιο ωραίος, αλλά αντίθετα με τον Ντέκου δίπλα του, δείχνει και πιο γυμνασμένος και πιο δυναμικός. Και αν ο Ντέκου είναι καλός, ο Μπάκουγκο είναι απλά απίθανος. Και η μόνη φιγούρα που θα ήταν αρκετά cool για να σταθεί δίπλα του θα ήταν μια φιγούρα του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αφού δεν έχω, θα πάρω την αντίστοιχη σε άνιμε, τον All Might, ώστε να τους κάνουν να ποζάρουν σαν σετάκι. Και ναι, όσοι αναρωτιέστε τι παίζει με αυτή τη φιγούρα All Might, θα μάθετε σε άλλο unboxing. Το μόνο πραγματικά που νιώθω άσχημα είναι ότι δεν υπάρχει και μια αντίστοιχη φιγούρα των Ντορόκι, ώστε να τον βάλω πλάι σε αυτούς τους δύο και να ποζάρουν και να δείχνουν όλοι έτοιμοι για να πάρουν μέρος στη νέα ταινία My Hero Academia που βγήκε τώρα. Και για να κλείσω το αφιέρωμα σε αυτούς τους δύο, θα πω ότι δημιουργείται ένα Roger Rabbit effect. Και το Roger Rabbit effect είναι όταν παίρνεις ένα animated μοντέλο και το μεταφράζεις με τέτοιο τρόπο και τέτοια λεπτομέρεια στην πραγματική ζωή, ώστε να φαίνεται λες και το 3D μοντέλο που έχεις μπροστά σου είναι πραγματικό. Και πραγματικά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τους χαρακτήρες, αλλά τα συγκεκριμένα γαλματίδια δείχνουν το ρόλο τους και τον δείχνουν άψογα. Άρα τι άλλο έμεινε από το να ποζάρουμε όλες τις φιγούρες και όλα τα προϊόντα μαζί, κάνοντας και ένα τέλειο thumbnail και να ολοκληρώσουμε το βίντεό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήθελα να σας βγάλω κάτι ωραίο αυτή την εβδομάδα. Συνεχίστε να υποστηρίζετε το κανάλι κάνοντας like και μοιράζοντας το βίντεο και ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε τους 20.000 subscribers πριν το τέλος του 2021. Από Mazinger Destro, γεια σας!